Φίλοι μου, γεια σας. Ακόμη ένα Σάββατο και μάλιστα το μεγάλο Σάββατο είμαστε κοντά σας και σήμερα έχω μεγάλη χαρά και συγκίνηση γιατί φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη που εγώ προσωπικά θαυμάζω από νέα. Είναι, μιλώ για τον Μιχάλη Βιολάρη, έναν τραγουδιστή, ηθοποιό θα έλεγα και γενικώς έναν άνθρωπο που μας έχει χαρίσει την ιδιαίτερη και χαρισματική φωνή του. Κύριε Βιολάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Γεια σας, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πάμε να ξετυλίξουμε σιγά σιγά μια καριέρα που εμείς έχουμε θαυμάσει και σας βλέπουμε και αναλύοντο στον χρόνο, θα το πω και δεν σας κάνω φιλοφρόνηση. Ακόμα και τα γυαλιά είναι σαν εκείνα που φορούσατε σε ελληνικές ταινίες που βλέπαμε. Ναι, ειδικά τα βρήκα στο χωριό, τα είχε ο αδερφός μου φυλάξει και διάφορα άλλα. Α, είναι εκείνα τα γυαλιά. Και το ρώτησα και του λέω, μ' αρέσει αυτό. Μου λέει, το φορούσες 20-25 χρονών και το πήρα το σκέλετο και έβαλα τους φαγκούς. Είδατε, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Τι ωραίο, πραγματικά. Ναι, ναι. Γιατί μου θυμήσατε ακριβώς όπως σας έβλεπα με εκείνους τους ανεπανάληπτους, τα ιερά τέρατα θα λέγαμε σήμερα, ηθοποιούς, που είχατε τη χαρά, έτσι, να έχετε συμπροταγωνιστήσει, θα έλεγα, σε μερικές ταινίες. Εγώ δεν τα λογαριαζω αυτά. Είναι 19-20 ταινίες. Είναι και λίγες. Δεν είχα τα προσόντα του ηθοποιού, όμως με έπειθαν κάποια στιγμή, μετά το τραγούδι, να πούμε και δύο λόγια τότε. Όμως, χωρίς να το ξέρω, αυτές οι ασπρόμαυρες ταινίες λειτουργήσαν ως βίντεο κλιπ που δεν είχε τότε και έφυγαν στον απόδημο ελληνισμό από Αυστραλία μέχρι Αμερική και γενικά. Λοιπόν, και όταν χρειάστηκε να με καλέσουν, ήταν νωρίς, ήταν το 70-71, πήγα για πρώτη φορά στο Μόντρεαλ και είχα καταλάβει ότι από αυτές τις ταινίες με είδανε και με μάθανε στις διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτό σήμερα πληρώνουν managers για να το καταφέρουν, να το πούμε εδώ. Έκανε και καλό, ενώ δεν είχα υποκριτικές ικανότητες και δεν τελείωσε καμία σχολή. Νομίζω ότι είστε άδικος, γιατί για να σας βάζανε εκείνοι οι σκηνοθέτες και μιλάμε για ένα αφήνο, μιλάμε για ανθρώπους, πολύ γνώστες του αντικειμένου, κάτι θα είχαν δει. Δεν θα σας βάζανε αν ήσασταν ατάλλαντος, όπως λέτε. Κυρίως εγώ προτιμούσα να λέω τα τραγούδια μου, οπωσδήποτε, όμως έγινε και αυτό. Ήσασταν τραγουδιστής γι' αυτό. Έγινε και αυτό. Πώς ξεκινήσατε, είχατε πάει στο Οδείο, αν δεν απατώμε. Στην Κύπρο ήμουνα ένα παιδί θαύμα, ας πούμε, όπως λέμε, στο χωριό. Άκουγα από το μοναδικό ραδιόφωνο σε ένα καφενείο ένα τραγούδι και ερχόμουν πίσω γύρω στα 5-6 ετών που ήμουνα και το έλεγα. Το πώς το μάθαινα, ούτε ξέρω. Μετά ο πατέρας μου πήρε ένα ακορντεόν για παιδιά μικρά και έπαιζα πρακτικά τη μελωδία και αυτά. Χωρίς να έχετε διδαχτεί, εννοείται. Χωρίς να έχω διδαχτεί, ήταν αυτό που λέμε σαν αυτοδίδακτος, ταλέντο. Δηλαδή. Ταλέντο, ένα βέβαια, ταλέντο. Ένα θαύμα βεβαίως. Αργότερα χρειάστηκε ο πατέρας μου να κλήθει ο πατέρας μου στη Λάρνακα για να παραδίδει μαθήματα βυζαντινής μουσικής στον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο, όταν εκλήθη ο Μακάριος να γίνει Μητροπολίτης Κητίου, στη Λάρνακα δηλαδή. Ναι. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν γνώστης της βυζαντινής μουσικής και εκλήθη... είχατε στο σπίτι ένα ερέθισμα. Και εκλήθη να κάνει μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Πήρε την οικογένειά του λοιπόν και πήγαμε Λάρνακα. Στη Λάρνακα λοιπόν, εκτός από το δημοτικό τις δύο τελευταίες τάξεις, γράφτηκα στο Εθνικό Οδείο Λάρνακας, όπου μπήκα, ας πούμε, στις κανονικές σπουδές της μουσικής με εξεταστή κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο, τον Μανώλη Καλομύρη. Τι λέτε, ο οποίος ερχόταν μια μορφή μιλάμε χρόνο, τώρα. Δεν μιλάμε για... Ναι, ήταν του Εθνικού Οδείου Αθηνών Βέβαια. Και ερχόταν κάτω... ήταν σαν παράρτημα, ήταν παράρτημα. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα και έφυγα το 62. Ήρθα στην Αθήνα για την φιλοσοφική σχολή. Ναι, γιατί έχετε τελειώσει και τη... Στην Κύπρο τότε δεν ήταν εύκολο να έρθεις κατευθείαν να γίνεις τραγουδιστής, μουσικός, ηθοποιός, χορευτής. Ούτε τώρα είναι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ούτε τώρα. Και στην Κύπρο ακόμη πιο δύσκολα. Βέβαια, γιατί υπήρχε, μιλάμε τώρα για την εποχή, και πιο δύσκολη. Έπρεπε να έχω ένα πτυχίο το οποίο να με σταθεροποιήσει σε μια... Βέβαια, να έχετε μια ασφάλεια. Επάγγελμα σταθερό. Στη διάρκεια όμως, αφού τελείωσα τη φιλοσοφική, ήρθε το τραγούδι. Πώς ήρθε? Όταν κάποια στιγμή
λεωφόρο στην πλατεία Αμερικής, ναι. εδώ, είχε ένα χώρο, ένα υπόγειο που ονομαζόταν Ο Πεπίτο. Πεπίτο. Από το σκυλάκι της Σούλης Απάχ και του Δημήτρη Νικολαίδη. Τι λέτε! Ο Δημήτρης Νικολαίδης και η Σούλης Απάχ ονόμασαν το χώρο αυτό Πεπίτο. Α, ήταν δικό σου χώρος. Και ήταν ένας χώρος ο οποίος έγινε σαν μια μουσική σκηνή. Σαν μπουάτ, ας πούμε. Όχι, είχε και φαγητό και ήταν ένας τόπος συνάντησης και κάπως διασκέδασης των αστεριών του τότε. Των ηθοποιών. Εκεί όταν έτυχε να πάω, μου είπε η κυρία Σαπάχ ότι θέλεις να πεις κανένα τραγούδι στο πιάνο, να ακούσουμε τι γίνεται. Έπαιξα εγώ, τραγούδισα λίγο. Ενθουσιάστηκε το κοινό. 1965. Τι λέτε. Και μετά άρεσε αυτό και μία φορά την εβδομάδα, δύο, πήγαινα εκεί. Άρα βρήκατε, αποκατασταθήκατε επαγγελματικά. Και τραγουδούσα λίγο και ήταν ανεπίσημο αυτό. Μετά ο Αντώνης Αντωνίου, ο οποίος ήταν ηθοποιός και σκηνοθέτης, Κύπριος γεννηθής στην Αλεξάνδρεια, με γνώρισε εκεί. Και μου λέει μια μέρα, να πάμε λέει στην Πλάκα, γιατί εσύ έτσι με τα γυαλιά και αυτή την εμφάνιση μου λέει, είσαι ντροπαλός και αυτά. Κάνει. Α, ήσασταν και ντροπαλός, ποιον το, έτσι χαμηλόν τόνο. Χαμηλόν πάντα. Και μου λέει να πάμε Πλάκα, να δεις πώς είναι τα πράγματα εκεί, μάλλον για εκεί ταιριάζει, μου λέει. Και καταλήξαμε στην Παράγκα, όπου η Κέντη Χωματά τραγουδούσε ήδη. Μια φωνή ανεπανάληπτη, θα πω, γιατί τη λατρεύω την Κέντη Χωματά. Και εκεί λοιπόν μου πρότεινα να πάω να πηγαίνω κάθε Δευτέρα να τραγουδώ και να παίρνω 100 δραχμές. Που τότε και ήταν χρήματα. Ξεκίνησα βέβαια για έναν. Βέβαια, για ένα παιδί. Ήμουνα στο τέταρτο έτο. 24 χρονών, πόσο θα ήσασταν, 23. Ήμουνα στο τέταρτο, το 67. Εκεί λοιπόν πήγα και την Πέμπτη, άρεσε και πήγα και 6 φορές την εβδομάδα και ξεκίνησε η σχέση μου με την μουσική. Με το επίσημα, τραγούδι. Επίσημα, ναι. Ναι. Και πότε έγινε αυτή η συνάντηση που σας έφερε και στον κινηματογράφο? Γιατί είστε ο άνθρωπος, είστε από τους ανθρώπους που ξεκίνησε το νέο κύμα στην Ελλάδα. Το 67 ξεκίνησα με την Κέτη, γνωριστήκαμε με τον Γιάννη Σπανό, είπαμε όλοι μαζί τα άσπρα καράβια. Εκεί έγινε, ναι. Ακόμα τα ακούμε. Το 68 έγινε ο πρώτος μεγάλος δίσκος που περιείχε μέσα τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, του Λίνου Κόκοτου και έβαλα και δύο κυπριακά τραγούδια με τα δυσκολίες, γιατί δεν ήταν εύκολο το κυπριακό τραγούδι εδώ, ας πούμε, αλλά τα βάλαμε. Το 69, επειδή με ρωτήσατε για τον κινηματογράφο, ο Βασίλης Μαυρομάτης και η Κέντη Χωματά πήραν ένα σενάριο του Ιάκωβου Καμπαρέλη που είχε σχέση με την Άξο και έκαναν μια ταινία η οποία ήταν πολύ επαγγελματική, με αξιόλογους. Και βλέπει το κοινό, να πούμε εδώ, φωτογραφίες σας και όλα αυτά. Ναι. Και εκεί λοιπόν πήγαμε στην Άξο και γυρίστηκε το Σκιέ στην Άμμο σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπαρέλη και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρομάτη. Πώς ήταν ο Ιάκωβος Καμπαρέλης, εσείς που... Τότε δεν τον είχα γνωρίσει ακόμη, τον γνώρισα μετά. Όμως, στο θέμα αυτό του σεναρίου ήταν και η καταγωγή του από την Άξο. Ο Γιάννης ο Σπανός έβαλε μερικά τραγούδια, μια μουσική φανταστική. Ο Κώστας ο Κοτούλας έγραψε τους στίχους και ένα έγραψε ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Εκεί βγήκαν τα τραγούδια «Βάρκα χωρίς πανιά», «Μαυρομαλούσα κοπελιά» και άλλα αυτά τραγούδια. Όλα τα υπέροχα που είχε τραγούδια από την ταινία αυτή. Και έτσι λοιπόν αυτή ήταν. Σήμερα, για να προλάβουμε, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδιφάγος, ποια είναι η γνώμη σας για τη μουσική, για τους τραγουδιστές? Πιστεύετε ότι υπάρχουν, γιατί χάσαμε προσφάτως τη Ρένα Κουμιώτη που ήσασταν και πάρα πολύ στενοί συνεργάτες και φίλοι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Βιολάρη? Σε σχέση με τι? Με τους τραγουδιστές, με τους νέους ανθρώπους που βγαίνουν σήμερα. Με τους νέους ανθρώπους. Κοιτάξτε, έχει πολύ ωραίες φωνές, όμως το είδος του τραγουδιού, αν ξεκινήσουμε από το στίχο, και έχει ξεφύγει νομίζω από τα κλασικά δρόμενα, από αυτά που ξέραμε εμείς. Την ποιήση, ας πούμε, που λέγαμε παλιά. Ήτανε η βάση μας, ήτανε η παράδοση. Είχαμε γνωρίσει, ας πούμε, τον Κάτσο, ο οποίος... Και το Ρίτσο, σας είδαμε σε φωτογραφία, το είδε και το κοινό. Λέω, με το θέμα στίχος, για μας πρότυπο ήταν ο Κάτσος, ήταν η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ήταν μετά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και είμαστε στα χνάρια αυτού του είδους του στίχου. Βέβαια, μετά ήρθε στη ζωή μας
σε μένα τουλάχιστον και στη Ρένα Κουμιώτη, ο Οδυσσέας Ελίτης το 71, με τη μελοποιημένα τραγούδια το Θαλασσινό Τριφύλι, μελοποιημένα στίχους του, ποίηση μάλλον. Ποίηση είναι του Ελίτη. Από το Λίνο Κόκοτο. Και έτσι γνωρίσαμε και εδώ. Εμείς λοιπόν που είμαστε σε αυτό το... Δεν μπορείτε να... Δεν θέλω ας πούμε να ακούω αυτά τα σημερινά τραγούδια τα οποία δεν έχουν στίχο και η μουσική ας πούμε είναι ένας ρυθμός ο οποίος... Αν σας ρωτούσα, καλά δεν μιλάω για τα καινούργια εννοείται, αλλά αν σας ρωτούσα ποια φωνή είναι αυτή που ακούτε που σας ταξιδεύει ακόμα και σήμερα, μπορεί να είναι εν ζωή, μπορεί να μην είναι, που θα βάλετε να ακούσετε σε μια στιγμή. Κοιτάξτε, εγώ ας πούμε είμαι της κλασικής περίοδου που πρότυπά μου ήταν ο Γρηγόρης Μυθικότσης, επίκημος σχολείου, ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης και βέβαια ο μετέπειτα ας πούμε ο Πάριος, ο Γιάννης και είμαστε και φίλοι. Δεν υπάρχει να μην συγκινείτε άνθρωπος. Είμαι σε αυτό το περιβάλλον και δεν θέλω να φύγω, θέλω να είμαι σε αυτό το περιβάλλον. Οπότε εκεί. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Τώρα πώς περνάτε το χρόνο σας, δηλαδή. Γράφω τραγούδια και εμφανίζομαι ευτυχώς, επειδή κάνω μια καλή ζωή. Εμφανίζομαι. Μια χαρά είστε, το είπα. Ειδικές συναυλίες, οι οποίες έχουν αυτό το πράγμα που πιστεύω εγώ. Δηλαδή έχουν την καλή μουσική. Ας πούμε, θέλω να πω τώρα εδώ ότι στην Κέρκυρα στις 28. Του μήνα αυτού Απριλίου, που διάγουμε, 28, έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία στο θέατρο της Κέρκυρας, όπου εκεί είναι το όνειρό μου, ας πούμε, γιατί είχαμε πάει δύο φορές με τη Ρένα Κουμιώτη και τη Χωματά Πόπη Αστεριάδη. Όπου μου λέτε τώρα όλους τους και στρίλους. Ήταν μια ωραία συναυλία, οι Κερκυραίοι είναι πολύ μορφωμένοι στο θέμα. Στο θέμα μουσικής δεν το συζητώ, μουσική παιδεία. Είναι απαιτητική, ένα απαιτητικό κοινό. Και μαζί μου θα είναι μια πολύ ταλαντούχα κοπέλα από την Κέρκυρα, η οποία είναι και τραγουδίστρια αλλά και διευθύνει και τις χοροδίες εκεί που ασχολείται πολύ καλά και πολύ δυνατά. Είναι η Αγάθη Κοσκινά, η οποία θα είναι μαζί μου, μια πολύ ωραία φωνή. Να τα ακούσουν και, οι φίλοι μας Κερκυραίοι. Επίσης, μετά την Κέρκυρα, 5 Μαΐου πάω στην Κύπρο για να κάνω μία συναυλία στις 10 Μαΐου στο Παραλίμνη, μια ωραία συναυλία. Και η επόμενη που ξέρω είναι 7 Ιουνίου, η οποία θα γίνει σε ένα προάστιο της Λεμεσού, που είναι το αγαπημένο μου προάστιο, όπου εκεί είναι η Ερήμη και εκεί είναι η άλλη συναυλία που ξέρω, στις 7 Ιουνίου. Αυτά είναι που ξέρω. Α, πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα όμως έχουμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και μία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αυτά ακόμα δεν έχουν βγει. Ωραία. Εδώ θα είμαστε. Εμείς σας αγαπάμε, σας θαυμάζουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εγώ ευχαριστώ τα είπαμε για σήμερα. Τη φιλοξενία. Να είστε καλά, να πούμε καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Γιατί σήμερα είναι μια μέρα έτσι, πολύ καλή σημαντική. Καλή Ανάσταση και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και πάμε να ακούσουμε, φίλοι μου, το Άσπρο Ρόδο, ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά με ρηγεί κάθε φορά που τα ακούω. Να είστε καλά και καλή Ανάσταση να έχουμε. Ξεκίνησες πολλά πρωί, ήλιος πρωτού να φέξει άσπρο ρόδο. Ξεκίνησες πολλά πρωί, ήλιος πρωτού να φέξει άσπρο ρόδο. Ρόδο μου και τριανταφύλλο, ποιος θα σε ταξιδέψει, άσπρο μου ρόδο, άσπρο μου ρόδο, άσπρο μου ρόδο.